Οι αφηγήσεις της ελληνικής παράδοσης δίνουν πάντα μια γλαφυρή εικόνα για την ζωή, τους μύθους, τους τρίλους και τις δυσιδαιμονίες του ελληνικού λαού. Όλα είναι καταγεγραμμένα απευθείας από το στόμα των απλών ανθρώπων που τα είδαν με τα μάτια τους έναν καιρό. Με σεβασμό σε όλη αυτή την παράδοση, η ομάδα νέων Η Δημιοβίτσα αναβίωσε και φέτος ένα μοναδικό δρόμενο στα Περιβολάκια. Είναι σημαντικό να τηρούμε τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης, παραδόσεις που αναβιώνουν κάθε χρόνο, που ενώνουν τον λαό, που είναι συνυφασμένες με τον τόπο μας. Και ο σύλλογος το δικό σας αναβιώνει τα έθιμα αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς ως λαό. Είναι σημαντικό λοιπόν, και εμείς γι' αυτό λόγο στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, διότι μέσα από αυτές τις δράσεις αναδεικνύουμε τις περιοχές, προβάλλουμε περιοχές και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα, να απολαύσετε το δρόμενο. Πλήθος κόσμου βρέθηκε από κοντά για να παρακολουθήσει το δρόμενο Πάνου Γένια, Κάτου Γένια και στη μέση Μπιχλιμπίδια. Μια εκδήλωση εμπνευσμένη από την παράδοση και τη λαογραφία του Νικολάου Πολίτη, η οποία εντάσσεται στις αποκριάτικες δράσεις του Δήμου Καλαμάτας. Συνδέεται με την παράδοσή μας, με τον άνθρωπο που ίδρυσε την λαογραφία στη χώρα μας, τον Νικόλαο Πολίτη, και που γεννήθηκε εδώ στο Λεωφόρι το 1852 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1921. Ένα δρόμενο λοιπόν σημαντικό, και είναι καλό να συνεχίσουμε αυτό που εσείς παραλάβατε από τις προηγούμενες γενιές να το μεταδώσετε και στις επόμενες. Να κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα. Και εδώ έρχεται και ο πολιτισμός, που ο πολιτισμός πρέπει να μπει σαν ασπίδα προστασίας στην νεολαία μας και να τηρήσουν την ιστορία μας. Εύχομαι σε όλους να είστε υγιείς, να μας δίνει δύναμη ο Θεός να βρισκόμαστε κάθε χρόνο εδώ. Και να κρατήσουμε την παράδοσή μας. Εύχομαι σε όλους, γιατί ήρθαμε απόψε για να διασκεδάσουμε και να το μεταδρόμενά σας. Θα είμαστε πάντα στο πλάι σας.